Δηλαδή, είναι και λίγο περίεργο να μην τιμωρηθεί. Τώρα, μην με αρχίσει. Λοιπόν, καταρχήν. Όχι, εντάξει. Ναι. Δικασμένοι ότι είμαστε νομικοί, α πούμε, αυτό το χρησιμοποιεί. Όχι, όχι. Δεν αλήθεια. Μπορούμε να μιλάμε για νομικές υποθέσεις με όρους νομικούς χωρίς να έχουμε ιδέα ούτε της δικογραφίας, θα έλεγα. Της δικογραφίας με το τι θα υποθείται. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι εγώ προσωπικά ότι είναι άδικο να μην παίζεται το ποδόσφαιρο μέσα στις αγωνιστικές γραμμές. Όπως επίσης ήταν και άδικο χτες αυτό το άθλιο ντέρμπι που είδαμε. Ξεκάθαρα. Ναι, γίνεται χωρίς κόσμο. Κοιμήθηκα. Και για να ολοκληρώσω, διότι ας πούμε παλαιότερα η ΑΕΚ μιλάει και λέει και δικαίως ότι έχασε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά από μια υπόθεση του που πήγε στο κάστο, έτσι, αυτό και τα λοιπά. Ναι. Για μας το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται στις γραμμές, όποιος και να είναι αυτός. Άρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Ξεκάθαρα να παίζεται στις γραμμές, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Τώρα, εγώ τους καταλαβαίνω και μιλάω σοβαρά τους καταλαβαίνω γιατί το έχω περάσει. Ένας λιγμένος στο μάτς με την Κουρουμπίλια της πέταξε ό,τι της πέταξε. Νερό, μπουκαλάκι, άδειο, ό,τι της πέταξε. Της πέταξε. Ο Άρης τιμωρήθηκε. Έτσι και ένας λιγμένος τώρα, γιατί λιγμένος ήταν ο συγκεκριμένος, ήταν εσύ σημασμένος. Δεν θέλω χαρακτηρισμό. Έλα, εσύ, όπως το λέτε. Εντάξει, άστος χαρακτηρισμού. Σε παρακαλώ. Καλά, ωραία. Ένας οπαδός, για έναν οπαδό λοιπόν του ΠΑΟΚ. Ναι, την πληρώνουν τώρα 30.000 και πολύ παραπάνω. Γι' αυτό είναι η τεράστια αδικία, αυτό είναι το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι είναι όμως, τι να κάνουμε. Καλημέρα στην παρέα και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Ευθύνης από το Μαϊάμι. Πήρε ο Κόμπι Μπράιαν. Τι κάνει το Μαϊάμι. Τι πήρε ο Κόμπι Μπράιαν το Όσκαρ, τι μας λέει. Κόμπι Μπράιαν στα Όσκαρ. Ναι, για έναν animation λέει μικρού μήκους και ο Ντικάπρε έπρεπε να τον φάει αρκούδα για να τον πάρει να πούμε. Και δεν το πήρε ο Ξανθόπουλος τότε. Πήρε ο Κόμπι Μπράιαν. Άκου τώρα κατάσταση να μου. Γιατί δεν πήρε ο Γκάλης, δεν κατάλαβα. Ναι. Έχουν πει τα Όσκαρ, είναι Γκάλης Χολ. Ναι, γιατί δεν φέρα τον Γκάλη να τον τιμήσουν. Το έκανε τζάμπολ εκεί. Ναι. Είναι Όσκαρ μικρού μήκου ταινία animation. Ναι, και την έφτιαξε ο σαν παραγωγό ήταν ο Κόμπι Μπράιαν. Και Κόμπι Μπράιαν πήρε. Άντε ρε, σώπαρα. Όλα τα σάρωσε δηλαδή. Ναι, παιδί, όλα τα έχει. Πρωτάθλημα NBA, παγκόσμιο. Έχει πάρει κανένα με τις ΗΠΑ. Έχει παίξει. Κανένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Εντάξει, τώρα και Όσκαρ. Διαφήμιση για πατατάκι σαν το σιγάλα έχει κάνει. Όχι, ούτε γνωστό κρουασάν σαν τον Καλάθι και τον Σπανούλη. Ναι, και ωραία διαφήμιση. Και γάλα σαν τον Νίκο Γκάλι, δεν τα λέμε αυτά. Περνάω να σα πω ότι η Αγνώ έχει κλείσει, τη διαφήμιση ο Νίκο Γκάλι. Αγνώ έχει κλείσει. Εντάξει, όταν διαφήμιζε ο Γκάλι, εγώ ήμουν 5 χρονών, α πούμε. Ούτε. Δεν ήσουν καν. Δεν ήμουν. Πρέπει να ήμουν 2. Δεν ήσουν καν. Όχι, ήμουν, σταμάτα. Το 87 ήσουν, το 88. Το 88 ήμουν. Εδώ έχουμε δει ληξία αρχικά τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μίνι ανάπαυλα εδώ να ανασκουμποθούμε, να τα φέρουμε όλα εις πέρας. Αποτελέσματα, βαθμολογίες, συζητήσεις, νομικά, παρανομικά, παραφιλολογικά, όλα φυσικά, τα πάντα. Ό,τι απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα. Εδώ στο Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Δευτέρας, 5 του μηνού. 5 του Μαρτιού. Στη ζεστή μας Δευτερούλα, ζεστή όλη η εβδομάδα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, με και 18 βαθμούς λέει θα έχει την Τετάρτη. Επιτέλους. Εγώ ήδη άρχισα να κάνω. Βάλω πλυντήρια, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο. Άρχισα να κάνω όνειρα για το καλοκαίρι. Του άρχισα να φτερνίζομαι. Δεν ξέρω, ρε, από τώρα. Εντάξει. Κάπου θα πάμε. Να κάνουμε εδώ τις άδειές μας, να κανονίσουμε. Περιοδίες Κυκλάδες έχει φέτος. Θα βάλουμε βαρκάκι και θα κατεβούμε όλοι μαζί. Θα φοράς και άσπρα. Εννοείται, σαν τον Γιάννη Πάριο και μπλουζάκι τυλιγμένο στον νόμο. Ετοιμαστείτε, βγάλετε οι ολιστήρες, θα σας πάω διακοπές. Εντάξει. Φέτος το Μπάμπης Μπατμανίδης Tours θα συνδεθεί. Ναι, ναι, και ακτοπλοϊκά θα συνδεθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από πού, από Πειραιά. Αφού από εδώ δεν έχουμε καράβι, τι κάνουμε, το πάρουμε από τον Πειραιά. Α, πάμε από Ραφίνα, έτσι, δεν θέλουμε να πάμε στον Πειραιά. Θα βρούμε κάποια άλλα λιμάνια. Δευτέρα 5 του μηνού, Αγίου Αρχελάου και Μαρτύρων, Αγίου Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνονος είναι σήμερα και εορτάζουν ο Αρχέλαος. Ξέρουμε τον Αρχέλαο Κατερίνης εμείς, ναι, οι χατμπολικοί που είμαστε χρόνια μέσα στα γήπεδα. Ο Ευλόγιος, ο Ευλογής, η Ευλογία, η Ευλογούλα, η Ευλογίτσα και ο Κόνον εορτάζει σήμερα. Ο Κόνον. Ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Πιστεύεις ότι σ' ακούγεται και ένας Κόνον? Μπορεί, γιατί. Γιατί. Έχεις γνωρίσει άνθρωπο. Όχι, αλλά εντάξει. Θα μας ακούν, τόσα εκατομμύρια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Κόνον ο Μπράιαν μπορεί να μας ακούει. Ναι. Ενδεχομένως. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πήραμε το τέτοιο.
Βγήκε το, η καλύτερη ποιο? Ταινία. Όχι, ακόμα είμαστε στο πρώτο γυναικείο. Πρώτο γυναικείο. Η Frances McDormand για το Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Abbey. Μάλιστα, άρεσε. Πολιτισμός, εν τω μεταξύ. Τώρα να πω και κάτι. Χθες, εντάξει, πήγα στο γήπεδο, πήγα στο Χαριλάου. Ναι. Έλα, βρήξα ένα στο Χαριλάου. Ήθε, βρήξα ένα στο Χαριλάου. Αυτό πάντα. Τώρα πήγα, ρε παιδί μου, με τη γνωστή περιβολή. Την παιδική κασκολάκι, μπλουζίτσα από εδώ, από εκεί. Και με παίρνει, μου είχε πει, με είχε ενημερώσει η κυρία Κατερίνα, λέει ερχόμενος, λέω, θέλει να μου φέρει μια εφημερίδα, δεν θα πούμε το όνομα, μην κάνουμε και διαφήμιση, το οποίο είχε ένα ένθετο για το Φρόιντ. Απάιντε, να το ψάξει αυτό. Και να βλέπεις τώρα πόσους χιλιάδες κόσμο, ρε παιδί, βγαίνουν από το κήπεδο, όλοι έτσι κατακίτρινα και τέτοια, και εμένα με το κασκόλ μου και να έχω το Φρόιντ αγκαλιά σου, λέει, τι είναι αυτή, μορφωμένη. Εκεί μας καταγγείλουν, αυτά τα κήπεδα θέλουμε. Καλά, κοίταξε, και ο Φρόιντ. Βαθύτατα γηπεδικό. Και το βόλεϊ είναι βαθύτατα φροντικό άθλημα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Και είχε και ένθετο μάλιστα και για την ιστορία της φιλοσοφίας. Λέει από το Μάρξ μέχρι. Δεν θυμάμαι ποιον έλεγε, τέλος πάντων. Γενικά ήμασταν πολύ κουλτούρα. Σε επιμέλεια του Uber το Echo είναι αυτό το ένθετο. Πολύ κουλτούρα. Άδερε Μάρξ, άμα παίξω λίγο μπαλίτσα και να πάρεις το βαθμό και το ποταλάκι να πούμε και άσε όλα τα υπόλοιπα. Στο Χαριλάου που χθες πανηγυρίστηκε δεόντως το τέρμα του Ιγκλέσιας. Μέχρι και ο πρόεδρος ομάδος αποθανατίστηκε σε ιδιαίτερα αισθαντανέ. Μα δεν το κρύβουμε. Αυτό δηλαδή δεν προσπάθησε κανείς να κρύβει πίσω από το δάχτυλό του. Όποιος πει ότι είναι αριανός και δεν χάρηκε, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο light. Ισχύει το ότι το γήπεδο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μέχρι να τελειώσει το μάτς του ΠΑΟΚ, επειδή είχε και αρκετές καθυστερήσεις, ήταν άδειο. Όχι, άδειο δεν ήταν, ναι, αλλά ένας μεγάλος πυρήνας ήταν έξω και έβλεπε όντως το μάτς, παιδί μου, να δει τύπος που. Φιλάθλη. Φιλάθλη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φίλα, Μπάτμαν. Καλώς τον. Και στο επιτελείο σου. Χαίρετε, καλημέρα. Το επιτελείο, ναι. Δώσε ρε βαθμολογία και. Τώρα ετοιμαζόμαστε. Τι να. Δεν θες να ακούς βαθμολογία. Δεν θες να ακούς βαθμολογία. Θέλω. Για πώς θέλεις. Δεν σε συμφέρει η βαθμολογία. Άστα, για έμαθες τι έκανε ο ΠΑΟΚ χθες. Μ' ακούς. Όχι. Έχασε. Σοπαρά. 3-2 στο 97. Καλά, ο διαιτητής το κράτησε μέχρι το 97 ακόμα. Το κράτησε, ναι, του άρεσε μάλλον το παιχνίδι. Αλλά ο Πάκος σοφάρισε στο 95. Ναι, του άρεσε το παιχνίδι και σου λέει κάτσε το κράτησε. Βάρει γενικό το τραγούδι, θέλω να γίνει ένα φαρμάκο με ένα χείλ. Τότα πρες τα βάλω. Όχι, σήμερα δεν έχει τότα πρες. Τότα πρες, φαρμακομένα χείλ. Καλά, ιδιαίτερο τραγούδι, το γουστάρουν αυτό. Εντάξει, θα το βάλουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε? Λοιπόν, πολύ καλά, να έβαλα λίγο ραδιόφωνο να ακούω τι γίνεται. Μετά από ήττες του ΠΑΟΚ, ακούγεται το ραδιόφωνο. Ναι, ο καθένας θα πρέπει να μιλάει για την ομάδα του, όμως έτσι δεν είναι. Εντάξει, λίγο το αποφεύγουμε αυτό. Εγώ λίγο θα πω, μια και ξεκινήσατε να λέτε για το παιχνίδι του Άρη. Ναι. Δύο-τρία πράγματα μόνο. Ναι. Το μόνο άσχημο είναι ότι μαζεύτηκε κόσμος και χάρηκε μια νίκη. Αλλά νομίζω ότι δεν έγινε και τίποτα με αυτή την ισοπαλία. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Ο Άρης βλέπουμε ότι κάνει κάποιους σερί, 4-5-6 νίκες και μετά κάνει και κάποια ισοπαλία. Δηλαδή, ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ περιμένω και την ήταν, να σου πω την αλήθεια. Μα σίγουρα εδώ πέρα δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη να μην κάνει ήταν. Είναι μόνο ο Άρης, κάτσε. Τι, μέχρι η μόνη ομάδα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που δεν έχει ήττα είναι ο Άρης. Τι. Έχουμε από τον Πανιόνιο. Εντάξει, στο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα το ποια ήταν τα αίτια δεν χρειάζεται να βρεις. Οι παίκτες δεν είναι ρομπότ σε καμιά ομάδα. Θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα. Εχθές ο Άρης πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Καθόλου καλός δεν ήταν, όχι, δεν ήταν. Έπαιξαν και λίγο κλειστά τα τρίκαλα, έπαιξαν και λίγο σκληρά με την ανοχή. Δεν έπαιξαν, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά επειδή το είδα το μάτς και ήμουν κιόλας, δεν έπαιξαν καθόλου σκληρά τα τρίκαλα. Τα τρίκαλα βγαίνανε με 10 μπροστά, όλη η ομάδα έβγαινε μπροστά. Απλά τα τρίκαλα καθυστερούσαν όντως, ναι, από το 40. Αλλά κλειστά δεν έπαιξαν σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα το άνω. Ο Διαμαντόπουλος χθες δεν μπορούσε να στρίψει για έτερη μία φορά, δεν φταίνε τα τρίκαλα, συγγνώμη. Είπα σκληρά έπαιζαν, όχι κλειστά. Ναι, σκληρά έπαιζαν και προφανώς τι θα μας χαρίσουν τους βαθμούς, τι θα πουν, να είναι ο Άρης, θα κάτσουμε να χάσουμε. Οι παίκτες το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ακούω και από το απόγευμα, ότι αρχίσαμε πάλι να λένε να δεν έβαλε εκείνον, να δεν έβαλε τον άλλον. Στο προηγούμενο μάτς υπήρχαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και δεν χρειάζεται να γίνονται συνέχεια αλλαγές στην 11η.
Δηλαδή μιλάνε για τον Διαμαντόπουλο που είπες και εσύ, μιλάνε κάποιοι για τον Παυλίδη. Αυτοί οι παίκτες όμως μην ξεχνάμε ότι στα τελευταία παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους. Εντάξει, όχι. Ο Διαμαντόπουλος δεν ήταν ποτέ από τους καλύτερους, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή στα 4 γκολ του Άρη. Ξυπνάει με τον Διαμαντόπουλο και συγγνώμη, στα 4 γκολ του Άρη έβαλε το ένα και τον λέμε, ξέρω εγώ, επιθετικό. Τώρα ο άνθρωπος δεν στρίβει. Ούτε με τεμπέλι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι και πάρα πολύ άσχημο. Ο Άρης έχει μια καλή απόσταση από τους πιο κάτω. Το άγχος το έχουν οι πιο κάτω. 4 έχει από το δεύτερο και 6 από τον τρίτο. Spoiler για το μέλλον. Θα τις πούμε τις βαθμολογίες. Είναι μια καλή απόσταση. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι το πρωτάθλημα. Θα κάνει κάποιο σερί ο Άρης, θα κάνει κάποια ισοπαλία. Έχει διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες, όσο και αν δεν το βλέπουν μερικοί. Και εγώ από την αρχή, από το Σεπτέμβριο που έβγαινα και βγαίνω στα ραδιόφωνα και μιλάω για τον Άρη, πιο πολύ για τον Άρη βέβαια, δεν θέλω να ασχολούμαι με τους υπόλοιπους. Έτσι. Από το Σεπτέμβριο έλεγα ότι η πρώτη ομάδα που θα ξεχωρίσει θα είναι ο Άρης και μετά θα ψάχνουμε για τον δεύτερο. Και συνεχίζω και με δικαιώνουν οι παίκτες σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Επίσης, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 1,24 του ευρώ. Είναι συμπεριλαμβανομένου τώρα στη σκηνή, του ΦΠΑ. Η Faye Dunaway και ο Warren Beatty για να δώσουν. Για να δώσουν το Όσκαρ καλύτερη ταινία. Ναι. Έχουμε και αυτά. Λίγο τώρα η μορφή του νερού το κέρδισε. Το Όσκαρ τη καλύτερη ταινία. Καλά, έδωσε spoiler. Αφού τώρα είναι στη σκηνή, αν φτάνει πιο αργά. Εγώ το βλέπω τώρα εδώ γραμμένο. Α, μάλιστα. Το live feed. Άμα δεν έχουμε δώσει όμως, έπρεπε να δώσουμε προγνωστή. Βέβαια και εγώ δεν παρακολούθησα αυτός πολύ πολύ. Και εγώ δεν έχω δει τίποτα, δεν είχα ιδέα. Αλλιώς θα τα έδινα. Παλαιότερα έβγαζε και ο Παπ κουπονάκι. Δεν ξέρω φέτος έβγαλε για τα Όσκαρ. Δεν έχω ιδέα. Πάντως η στοιχηματική εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι. Ναι, που συνεργάζεσαι. Μάλλον που δωρίζεις, θα λέγαμε. Όχι, αυτή τη βδομάδα πάω πολύ καλά. Δεν δωρίζει. Να ξέρει. Να ξέρω, εντάξει. Να ξέρει. Εμένα δεν με λέτε τίποτα, μάλιστα. Η μορφή του νερού είναι η ταινία που κέρδισε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Τα σάρωσε. Τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Τα σάρωσε όλα. Φέρερα, είδες, μελάτη. Όσκαρ μουσικής. ναι. Η μορφή του νερού. Να το φέρεις στον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα που πέρυσι συνέχεια έχει Πορτογάλο, Ισπανούς προπονητές. Αυτός ο κύριος. Ποιος? Όσκαρ Γκαρσία, ε. Ναι. Μάλιστα. Με την ταμπέλα άρρωστος. Ναι. Γιατί είχαμε την ταμπέλα. Χθες ήταν λίγο καλούτσικα, ναι, τον είδαμε. Ναι, αλλά δεν πήρε αποτέλεσμα, το προσέξατε. Πρέπει να πάει σε κανένα φορείο, ξέρω. Να παίζει κανένα κορδελάκι, να παίζει καμιά ταινία, κανένα αυτό. Και να πάρει το αποτέλεσμα. Όχι, όχι. Κάποια στιγμή. Και πού να πάει, μωρέ τώρα. Θα σα πω τι έπαθε. Θα τιμωρηθεί και άξε κανένα παιχνίδι, θα γίνει κανένα αυτό. Σιγά σιγά πλησιάζει ο Ολυμπιακό. Πέσαμε για ύπνο κατά τι 12.30, ξυπνάω κατά τι 3 και έχει ανεβάσει κάποιο φίλου μου. Ολυμπιακό στο Facebook. Ναι. Μία φωτογραφία του Τάχη Λεμονή. Ναι. Καλώς ήρθες. Και εγώ το είδα αυτό και λέω τι έγινε. Γύρισε ο Λεμονής και άρχισα να ψάχνω στα αθλητικά site. Νομίζω αν υπήρξε. Ότι Βογιώκα τώρα δηλαδή κάτι. Ξυπνάει στις 3 η ώρα με τον Τάκη. Και δεν πάει. Εσύ ξυπνάς με τον Διαμαντάκο, Διαμαντόπουλο. Πώς το λέω. Διαμαντόπουλο. Διαμαντάκο άλλο. Όχι, μπήκα να δω τι έγινε το στοίχημα. Μην αγχώνεστε. Δεν ξυπνάει για να πάει τουαλέτα και τέτοια. Ξυπνάει για να δει το στοίχημα και τον αν ήρθε ο Λεμονής. Να είμαι δουλειά, έχει δουλειά. Πού ερχόμαστε. Βέβαια, τι έτσι. Όχι, και δουλειά, ψωμί. River Plate πριν κοιμηθώ και ήθελα να δω πόσο βγήκε. Τι έκανε τελικά. Δεν ξέρω, εγώ την έπαιξα νίκη και κάτι κόρνερ και το πληρώθηκα. Άρα πρέπει να κέρδισε. Του νοιάζει τι έγινε, απλά μόνο που πήραμε τα λεφτά μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Τι ώρα? Ξέρουμε, έχουμε καμιά ιδέα. Νομίζω μεσημέρι. Μεσημεράκι. Δηλαδή κατά τις 12. Μάλιστα. Από την εμπειρία που έχω στις αποφάσεις. Στις αποφάσεις. Ειδικός τέτοιος. Ειδικός συνταγματολόγος. Ναι, καλά. Όλοι λίγο πολύ. Τζίκι για το αν θα ανέβει ο Άρης να δεις τηλέφωνο από εδώ, από εκεί κακό. Ναι. 12 η ώρα υποτίθεται βγαίνουν, αλλά συνήθως οι μεσημεριανές εκπομπές έχουν το prime time ρεπορτάζ. Δηλαδή, αυτό που δίνουν τα αποτελέσματα στις μεσημεριανές εκπομπές, εμένα καθόλου δεν μ' αρέσει. Για ποιο πράγμα λες? Τα αποτελέσματα των δικαστηρίων αυτών των αθλητικών. Α, το τι έπρεπε να είναι το πρωί να τα λέμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, γιατί να είναι στο Γιώργος Αγόρα? Να, γιατί είναι prime time. Prime time. Ναι, αλλά είναι αδικία. Θέλουμε να πάρουμε μια καλή χορηγία. Από τέτοιο. Καλημερίζουμε το φίλο μας, το Μάκη μας γράφει μια πορεία. Έχω ο Γκαρσία με τον αγώνα, πληρώνεται. Μάλλον. Α, ναι, μέσα μπήκε φίλε. Μεροφάει. Εντάξει, με το κομμάτι. Εντάξει, οκ. Είναι σαν τα.
Όποιο έχει δουλέψει, ας πούμε, σε μπαράκι, δεν ξέρει. Με Δευτέρα δουλεύει, Τρίτη, Πέμπτη. Ναι, και το παίρνει επί τόπου το μεροκάματο. Δεν έχει να πάρει συνολικό και δεν. Στο χέρι του. Τι λε, ένα βιλέ και δηλωμένο. Τι να κάνουμε, ναι, 1-1 έφερε χθες ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Γενικά και εμείς τα πήγαμε μάλλον ψιλοχάλια αυτή την αγωνιστική με τις προβλέψεις μας. Τα έχω και θα πάμε να κάνουμε τα τέτοια μου. Θα πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. 10 στην κατάσταση που είναι. Με τον Ολυμπιακό τώρα να θέλει βαθμούς, γιατί προχωράει, ανεβαίνει. Ελπίζει να του κατοχυρωθεί υπέρ το παιχνίδι. Στο Καραϊσκάκι και με πεναλτάκι όμως, με πεναλτάκι που ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Το ίδιο, όχι, ήταν. Πώς δεν είδα, λίγο Παπουτσέλη θύμισε το πεναλτάκι που πήρε ο Παναθηναϊκός. Υπερβολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι, όχι, ίσα ίσα οι φίλοι του Παναθηναϊκού το χάρηκαν. Δε όντως που ήταν έτσι το. Ναι, έτσι λένε όλοι. Έτσι λένε. Και μετά όταν τα κάνουν εις βάρος τους φωνάζουν. Έτσι πηγαίνει. Μπα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε. Τι νάτος. Πού είσαι χαμένος. Καλημέρα να πω στην Κατερίνα και στον Αποστόλη. Καλημέρα και σε σένα. Διακρίνω μια πλήρη σύγχυση στο φίλο μου τον Ταλή. Ναι. Άρχισε να λέει ασυναρτησίες. Δηλαδή, συγγνώμη, πάλι ο Σπάθας το φταίει. Ένα να καταλάβουν αυτοί, εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Όχι, ποτέ. Ότι όσο θα περνάει το πρωτάθλημα από τον Βικελίδη, δεν το πάρουν ποτέ. Να, αλλά φέτος δεν περνάει. Δεν πέρασε. Φέτος δεν πέρασε, αλλά πέρασε από την Τρίπολη. Εντάξει, κίτρινα ένας, κίτρινα άλλος. Η Τρίπολη είναι παράρτημα του Βικελίδη. Θα γίνει του χρόνου. Όχι, κοπέλα μου. Απλώς το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι μιλάνε. Αυτοί εδώ μιλάνε τώρα για χρέη και ιστορίες. Ο παγωμένος χρέος 4 αιώνες και μιλάνε τώρα για να είχαμε να λέγαμε. Θα σου πω εγώ γιατί περνάει το πρωτάθλημα μέσα από το Βικελίδης. Λόγω επειδή ο Άρης ιδρύθηκε 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου έγινε η επανάσταση του ελληνικού έθνους με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο πλαρχηγό. Α, είδες, συνδέονται τα πράγματα. Δώστε για όλα τελικά. Έτσι. Άκου τι θα σε πω εσένα, κανέ, άκουμε λίγο. Λοιπόν, θέλω να μηδενιστεί, να πάρουν τους βαθμούς Ολυμπιακός. Ναι. Να μην τους αφαιρέσουν άλλους βαθμούς. Και θέλω να παίξουν με το χανούμι με κόσμο. Μάλιστα. Εκεί να δεις γλέντια. Δεν γίνεται. Αυτός ο συνδυασμός δεν γίνεται. Να γίνει βουγιούκα. Αυτό σου είπε να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ. Να γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να γίνει και το μάτς με την ΑΕΚ. Όχι, δεν θα γίνει. Δεν θέλει αυτό. Α, δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται αυτό που ζητάει. Δεν βγαίνει. Εδώ εμείς θα παίζουμε. Α, ο ΠΑΟΚ αν τιμωρηθεί θα είναι και κλεισμένο. Οι τιμωρίες ξεκινάνε. Χρηματικό πρόστιμο, έδρα, βαθμοί. Αν η απόφαση έβγαινε την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ θα παίζει με την ΑΕΚ με κόσμο. Άκου τι θέλω. Όταν θα τους βιάζει το χανούμι, θέλω να είναι γεμάτο κόσμο. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, καλά. Έχει ένα δίκιο ο προλαλής σας. Ναι. Ο προλαλημένος θα λέει. Ο συγκεκριμένος είναι προλαλημένος, δεν είναι προλαλής σας. Το πρωτάθλημα πέρασε ένα κοινό εκεί ο Αστέρας Τρίπολης με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ίδιο αφεντικό δεν έχουν. Ίδιο αφεντικό. Τώρα γίνεσαι εριστικός, ντροπή. Πρέπει, παιδιά, εντάξει. Και εγώ δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Έτσι, μπράβο. Και ο Πασχάλης δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείται. Όχι, όχι, ασχολείται. Καλή ομάδα, τα Τρίκαλα μ' άρεσαν χθες. Συγκροτημένη, μπορεί να κάνει τη ζημιά και σε άλλες ομάδες. Ωραία, όσον αφορά εμάς τώρα, παιδιά, εντάξει, καλά, ήταν, δεν τελείωσε τίποτα, όλα θα τα δούμε στην Ελλάδα. Μια ερώτηση, επειδή ξέρεις εσύ και Κατερίνα, είπαμε. Ναι, ναι, Κατερίνα. Κατερίνα, τώρα αν τυχόν και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ναι, η έφεση που θα κάνει θα πάει στην ΕΠΟ, εκδικάζεται την ΕΠΟ ή όχι? Νομίζω πως ναι. Από στην ΕΠΟ πάει, νομίζω πως ναι. Γραμμένο, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Η καυτή πατάτα, πανέμορφα. Τις εκδικάσεις πού... τις δευτεροβάθμιες νομίζω τις κάνει η ΕΠΟ, αν θυμάμαι, ορθά. Από τα δικά μου. Να, ναι. Εντάξει, δεν πάει έτσι μωρέ τώρα. Βέβαια δεν πάει στον πρόεδρο, πάει σε μια ειδική επιτροπή η οποία έχει να κάνει με νομικούς, με συμβούλους ομάδων και τέτοια. Αλλά εμείς ψηφίσαμε τον πρόεδρο, να δούμε τι θα κάνει. Ναι. Τόσα χρόνια έτσι έκαναν μια, αλλά έτσι θέλουμε να κάνουμε για αυτό. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, όλα καλά παιδιά, ό,τι και να γίνει πάλι πάω ξανά, δεν αλλάζει. Καλά, αυτό δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς. Είπε κανείς να γίνει χάρης. Και όπως είπε και εκείνος ο μεγάλος ο ποδοσφαιριστής, ο μεγάλος ο Δημήτρης ο Σαραβάκος. Δεν έχει σημασία, λέει, ο προορισμός, το ταξίδι δεν έχει. Μα, εντάξει, και μετά το έκλειψε ο Καβάφης, από τον Σαραβάκο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Α, να ξέρεις ότι προκάλεσες εδώ τριγμούς.
Τι, προχθές που έστειλες εδώ αφιερώσεις και τέτοια. Θέλω να ρίξει τη γυναίκα μου, αλλά τζάμπα. Τίποτα. Καλά, με μπαμπα τη μανίδα, τα ξέρει αυτά. Ούτε τη γυναίκα του μπορεί να ρίξει ο άλλο. Μόνο Αποστόλη έριξε, να ξέρει. Φιλιά, φιλιά. Τι έγινε, έγινε τίποτα. Όχι. Όχι, ρε, όχι, ρε. Απλά σου λέω, ζηλέψανε κάποιε δεσποινίδε, κυρίε. Σου λέει, είμαστε. Αλλά τόσο πρωί ποιο να ακούσει, να τι αφιερώσει. Κατάλαβε. Τι να κάνουμε. Γεια χαρά. Τσαου, τσαου. Και την, μου στείλε αφιέρωση να αφιερώσει τη γυναίκα μου και τέτοια. Α πούμε τον Νατάλο, την έκανα την αφιέρωση, αλλά δεν την εξηγήσε. Λέμε να βάζω αυτό τον αχαήρευτο. 14 με όλα, όλο τον γάμπο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Εδώ με τη σταθμάρα μα, με την εκπομπάρα μα, το πρωινό θα τα πάρουμε όλα ψύχρεμα. Εντάξει, έχουμε. Έχουμε και το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. 6 αγωνιστικές απομένουν. Πάμε στα αποτελέσματα, πάμε στις βαθμολογίες. Πάμε να δούμε και αργότερα να δούμε και το τι απομένει, ας πούμε, με βάση τέλος πάντων. Εξαγωνιστικές. Εξαγωνιστικές γιατί. 6 και μία εκκρεμότητα. Και μία εκκρεμότητα, βέβαια. Λοιπόν. Πάντως, οδυνηρή εβδομάδα για τον Πάκ. Δηλαδή, αν έρθει η τιμωρία, μιλάμε ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει χάσει 9 βαθμούς. Που δεν ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, αν βάλει ότι. Θεωρητικά θα έπαιρνε το μάτσο με τον Ολυμπιακό, λέμε εγώ, με βάση τη δυνατή. Τρεις. Μείον τρεις, έξι. Και τον Αστέρα, μείον εννιά. Δηλαδή δεν ξαναγίνει αυτό πέρα ποτέ. Από πλάκα, πέρα ένα από... παιχνίδι μείον εννιά. Ένα παιχνίδι, έπαιξε και χάσε 9 βαθμούς. Πέρα από πλάκα. Εσύ δηλαδή περίμενε ότι ο Πάοκ θα το πάει τρένο. Τρένο. Όχι, θα χάσει. Όχι, κάπου θα έρθει και από πολύ. Εντάξει, κάπου θα έρθει. Αυτό που έλεγα και πριν για τον Άρη. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι νομίζω ότι δεν θα έρθει. Όχι, ο Αστέρα έφερε χ με τον Ολυμπιακό. Αυτό για να κερδίσει τον Πάοκ. Παιδιά, ο Αστέρας είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει χάσει στην έδρα του. Ναι, από τους τρεις μεγάλους. Χι από τον Ολυμπιακό, κέρδισε την Άκη και κέρδισε και τον Πάοκ. Αυτή είναι η δηλώση του Βία Ειρήνη. Τι είπε, Βία Ειρήνη. Ότι οι παίκτες του Αστέρα υπερέβαλαν αυτό και ελπίζουμε να παίζανε έτσι και με την Άκη και τον Ολυμπιακό. Μα έτσι παίξανε. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Εντάξει, αυτό τώρα γίνω. Επίσης, ο Αστέρας κέρδισε στο Καραϊσκάκι, να θυμίσω. Γιατί προχθές, ας πούμε, και οι παίκτες της Άκη δεν βάζανε, δεν εκφράζανε τέτοιες αιχμές για τους αντίστοιχους του. Εντάξει, ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Κάθε φορά όταν δεν μας κάθεται το αποτέλεσμα πρέπει να μεταβιβάσουμε κάπου την ευθύνη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούω την εκπομπή σας, ρε παιδιά. Να πείτε τον κύριο Βιερίνια. Ναι. Υπερέβαλε αυτόν ο Αστέρας, έτσι. Ο Ατρόμητος με τους δανεικούς θα πάει διάνενα με τον τερματοφύλακα που πήραν και τον σηκώσαν για να κάνει προσφυγή για να τον πάρει ο ΠΑΟ. Ο Πανιώνιος με τον Λάμπρου. Τον Ηρακλή που βοήθησε, τον Παναθηναϊκό που έδωσε πέντε. Δηλαδή κοιτάμε μόνο τις άλλες ομάδες θα πέφτουν εναντίον. Φυσικά θα πάει τρένο ο ΠΑΟΚ. Όταν έχει δώσει όλες τις ομάδες αυτές που κέρδισε, έχει δώσει δανεικούς παίκτες, ρε παιδιά, πώς γίνεται έτσι, και εγώ πάω τρένο. Επιθετικούς έχει δώσει δεξιά αριστερά από εδώ. Καλά, από τη στιγμή που το επιτρέπει ο κανονισμός του πρωταθλήματος, δεν κάνει κάτι παράνομο. Εντάξει, σίγουρα. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι, αλλά όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο φίλος. Τον Άρη Ολυμπιακός τον είχε δώσει δανεικούς και ένα πέρσι με τον Αναστόπουλο μέσα στο Χαριλάδο τι μας κάνανε. Ούτε κατά μάτια του κόσμου δεν αφήσανε 50-50 το μάτι. Γιατί υπήρχε περίπτωση άρεσε να κερδίσει στο Καρασκάκι τον Ολυμπιακό. Πάντως, με μένα να το μεταδίδω, είσαι τρελός. Σε αυτό που λέει η Κατερίνα έχει δίκιο. Δηλαδή από τη στιγμή πρώτον που το επιτρέπει το πρωτάθλημα, ο κανονισμός του πρωταθλήματος, μία ομάδα να δίνει δανεικούς σε μία άλλη του πρωταθλήματος και να βάζει και ως ρήτρα ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι δεν θα παίζει, κάνουν κάτι απόλυτα νόμιμο. Έκανε και ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Κάνει κάτι απόλυτα νόμιμο και ο ΠΑΟΚ. Κατερίνα, εδώ ο ΠΑΟΚ με το μάτι με τον Ατρόμητο και τα ράδια όλοι φώναζαν οι φίλαθλοι. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και βγαίνουν από εδώ στον Ατρόμητο και λέει: εμείς συμφωνήσαμε, δεν θα παίξουν. Τον Ολυμπιακό γιατί το κράζανε τότε. Αυτό είναι το λάθος. Το ότι κράζανε τον Ολυμπιακό. Όχι το ότι γίνεται. Το ότι γίνεται. Εγώ βλέπω ότι πρωτάθλημα στην Ελλάδα μόνο έτσι μπορεί να πάρει. Ούτε κάθαρση βλέπω να γίνεται στο δέντιο. Μάλιστα. Εγώ αυτό βλέπω. Και όσο για το φίλο μας στην αρχή που πήρε και έλεγε, εγώ δεν είχα παγωμένα χρέη 4 χρόνια για να κάνω μεταγραφές. Ούτε πήγε ο πρόεδρος μου σαν το Ζαγοράκι 3 χρόνια στην ΕΠΟ και ψήφισε λευκά. Αυτά τα ξεχνάει οι φίλοι μας οι παοξίδες. Μάλιστα. Όχι μόνο ψήφιζε, πήραν και συνομιλίες. Κάτι λέγανε στις συνομιλίες. Τέλος πάντων, σε αυτό το θέμα όλες οι ομάδες έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Για μένα κανένας δεν πρέπει να μιλάει για κανέναν. Για τα χρέη. Για τα χρέη, για τα χαρισμένα λεφτά, για τις ρυθμίσεις. Για τα γήπεδα, είναι όλο ένα πακέτο περίεργο.
Και δεν γίνεται να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και να ξαφνικά στη μέση του πρωταθλήματος. Α, και τον έχει τάδε, δεν παίζει. Ή από την άλλη, ας πούμε, ναι, θα πρέπει να βλέπουμε τη στιγμή που κόβουν μισθούς από το Κοσμάκι. Ο Κοσμάκης χάνει τα λεφτά του και μπορεί κάποιοι, ας πούμε, ταυτόχρονα να πάνε να κάνουν λεζάντα ενώ δεν πληρώνουν τους εργαζομένους σε άλλες επιχειρήσεις. Όλα παίζουν. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό, δυστυχώς. Όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά του, οπότε δεν πρέπει να μιλάμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Όλες οι ομάδες είναι, είναι επιχειρήσεις ευνοημένες. Και είναι ευνοημένες εις βάρος του κόσμου. Εις βάρος του κόσμου, εις βάρος εμάς των ιδίων, τέλος. Είναι ευνοημένες γιατί είναι και βαριά βιομηχανία ψηφοφόρων. Εντάξει, μεγάλες ομάδες. Όλα, τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Παιδιά, συγγνώμη που ξαναπέρνω. Όχι, καλά, πάρε. Καλά λέτε για όλες τις ομάδες που κάνουν αυτά τα πράγματα και ελπίζω εμείς αν πάω να μην τους μοιάσουμε ποτέ. Δεν είμαστε σαν τους άλλους, αυτό να το ξέρετε. Και παλικάρι το όνομά σου, όχι σαν να πάει τον άλλον. Όχι σαν να και με ένα μπάμπι. Κάτι είπες, ναι, κάτι είπες για συνομιλίες. Για πες μας, τι είπε ρε φίλε ο Ζαγοράκης. Κάτι έλεγε εκεί με ο Ζαγοράκης στις συνομιλίες, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι. Ναι, τι έλεγε, πες μου, δηλαδή, το επέταξε στο τραπέζι. Κανόνιζε κάτι ότι δεν ήθελε τον Ηρακλή τότε. Όχι κανόνιζε, δεν ήθελε. Ναι. Όχι κανόνιζε, είπε, δεν να πέσουν εκεί του τούτ. Δεν είπε τίποτα άλλο. Έχει να πει κάτι άλλο. Να μην ρίχνουμε και λάσπη τώρα. Δεν είπα ότι είπε ότι είχε κάτι συνομιλίες. Μπορείτε να αφήσετε την ομάδα μου ήσυχη και ήδη. Αφήστε τα αυτά, ρε. Άντε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Όχι. Είπαμε κάτι να προσέχουμε τη λέμε. Ναι. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Όχι, σήμερα θα θυμηθεί. Καλά, όχι, δεν υπάρχει σήμερα αποτέλεσμα. Σήμερα σου είπα θα είναι. Όλο αυτό επειδή είχα σου πω. Βέβαια. Καταστροφή. Εντάξει, εννοείται καταστροφή για την πόλη. Δεν το συζητάμε. Αλλά καταστροφή για την πόλη, αλλά κατά τα ραδιόφωνα είναι. Τα βιώνουν χρυσές μέρες από την. Ναι, από. Μου θύμισε το Facebook ότι σαν σήμερα βγήκε η απόφαση για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Πριν πόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι. Πέρασε πολύ γρήγορα. Έξω δεν είναι τώρα ο φτερωτός. Έχει πρόβλημα υγεία. Εντάξει, αυτά πρέπει να πας απασχολούν στην πραγματικότητα και όχι τώρα τι είπε ο Ζαγοράκης και τι είπε ο τέτοιος. Εντάξει, το 1913. Το 1913 λίγο δύσκολο. Το 2013. Το 1913 το Άριζεν είχε έρθει. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη δεύτερη μας διαφημιστική ανάπαυλα. Μετά θα πούμε αποτέλεσμα, θα πούμε και τις επόμενες αγωνιστικές. Θα κλείσουμε γραμμές μετά. Όχι, ρε, θέλει ο κόσμος να τα πει. Δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Αλλά σου είπα ότι σήμερα θα είναι εκπομπή ιστορικών αναδρομών. Τώρα ο καθένας θα ψάχνει να μοχλεύει περιπτώσεις, ευνοήθηκε, δεν έκανε τότε εμείς, τότε εσείς. Έτσι πηγαίνει όλο το πράγμα. Αφού όλα καταλήγουν στα πόσα εισιτήρια έκοψες και στα πρωταθλήματα πάλι συζητάμε τα πρωταθλήματα του Άρη. Το 28-32-46. Στο 440 μετά Χριστόν ή προ Χριστού, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Σου είπα, από το Big Bang, άμα το ψάξουμε, θα βρούμε πεδίο αντιπαράθεσης. Εδώ δεν είπα κάτι. Στην Ελλάδα. Επίσημα πρωταθλήματα του Άρη. Λοιπόν, διαφημιστική μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο δυναμικό πρωινό της 5ης του Μαρτιού. Να ξέρετε, Δευτέρα σήμερα. Κράζουνε για τα, και για τα Όσκαρ, κράζουνε. Κράζουνε και για τα Όσκαρ ότι η ταινία που πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και ο Ντελτόρου για το Όσκαρ σκηνοθεσίας δεν το πήρανε δίκαια. Δεν το πήραν δίκαια. Γιατί δώσανε δανεικούς ηθοποιούς άλλη ταινία και περάσανε αέρα. Ρίξανε καμιά κορδέλα εκεί. Και ότι τουλάχιστον δώσανε σωστά τα Όσκαρ ερμηνεών, γράφουν εδώ πέρα σχόλια. Μακάρι να μπορούσαμε να βγουν τώρα γραμμές και να τα πούνε αυτά. Πήρα να πω κάτι αυτό το Ντελτόρο να πούμε. Η μασονία εκεί. Ο Μπερτομέου, ο Ντελτόρο και. Φαντάζει τώρα από τον εξώστη πάνω να φεύγανε κορδέλες. Επίσης φέτος για πρώτη φορά οι γυναίκες στην απονομή των Όσκαρ δεν φόρησαν μαύρες τουαλέτες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Hollywood για την σεξουαλική παρενόχληση των ηθοποιών από σκηνοθέτες, παραγωγούς κτλ. Και στο τέλος, την ώρα που σηκώθηκε να βραβευτεί η νικήτρια του Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, ζήτησε από όλες τις γυναίκες οι οποίες ήταν υποψήφιες για οποιαδήποτε κατηγορία να σηκωθούν για να τις χειροκροτήσει ο κόσμος μαζί με την ίδια. Μάλιστα. Αυτά είναι από τα ίστανταν, ναι. Ναι, τα ίστανταν. Και επίσης η Νικόλ Κίτμαν, έχω να σας πω ότι με αντιγράφει, γιατί φοράει ένα φόρεμα. Φανέλα του Ηρακλή. Όχι, φοράει ένα φόρεμα μπλε σαν και αυτό που ετοιμάζω να φορέσω. Τα βλέπει όλα μπλε, λοιπόν. Αυτή είναι η είδηση ότι η Ηρακλάκη η Νικόλ Κίτμαν. Ξεκάθαρα. Η Νικόλ Κίτμαν είναι 2 μέτρα γυναίκα και κούκλα και έχει και ένα σκίσιμο. Εγώ σκίσιμο δεν το έχω να κάνω. 2 μέτρα είσαι. Ναι. Παρά 1 μέτρο.
Βρε, έχει φύγει στην Nicole Kidman ποτέ καμιά ρετσίνα να σκαρφωθήσει τον Τζόρτζεβιτ, θυμάσαι εκείνη που είχε σφινωθεί στην Τούμπα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 ευρώ του ΦΠΑ και μαζί με το ΦΠΑ, όχι χρέωση. Μαζί με το ΦΠΑ και τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Ναι, αυτά τα πηματάκια και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνούμε καθημερινώς. Ο φίλος μας ο Ευθύμης μας λέει: όλη ορεξάτη σήμερα κερδίζει ο ΠΑΟΚ ηρεμία και βαρεμάρα στα ράδια. Λες και δεν έχει τζέρτζελο. Χάνει ο ΠΑΟΚ και γίνεται στα ράδια η χαρά του Σταυροστόμη. Για σας δουλεύει η ομάδα να πούμε. Μοιράζει ψωμάκι Ευθύμη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τι καιρό έχει στο Μαϊάμι. Εμείς έχουμε καλύτερο καιρό το Μαϊάμι σίγουρα. Και εγώ έτσι νομίζω. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αποτελέσματα αγωνιστικής. Λοιπόν, Πλατανιάς Λαμία. Τι έδωσες. Πλατανιάς Λαμία, τι έδωσες. Καλά, αυτή η αγωνιστική τα πήγα. Άστα να πάνε. Βυθίστηκα. Το έδωσα 0-2. Έπιασε το σημείο, έληξε ένα. Κάτι κάναμε. Ήταν γκολ γκολ, over και διπλό. Λοιπόν, Κέρκυρα, πας για ένα. Ένα το έδωσα. Δεν έχω, δεν έχω δει τα αποτελέσματα. Εσύ, εγώ τα πήγα πάρα πολύ καλά. Επειδή είχασα τον ΠΑΟΚ, μάλλον γι' αυτό. Ωραία. Ναι. Ήταν το μόνο που θυμόσουν. Ναι, ναι, ναι. Ατρόμητος Ξάνθη. Ναι, Ατρόμητος Ξάνθη, το έδωσα 2-0. 1-0. Ρε, εσύ, εγώ είμαι μεγάλος παίχτης. Άι, δεν έδωσα. Τι γίνεται, ρε, εσύ. Τρίπολη ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό το δώσαμε, το Τρίπολη ΠΑΟΚ, το δώσαμε 1-2. Πετύχαμε το 2. Πετύχαμε το 2. Όταν έγινε το 1-1, γυρνάω και λέω στον Αναστάση. Ένα-δύο το δώσα εδώ, γκουρού μου. Και με κοιτούσε συγκαταβατικά και μου λέει: πόσα ξέρεις. Άλλο κι αυτό, μην κλείσω. Εδώ άλλο, αυτό έπαθε διάστρεμα. Χτύπησε το πόδι του στα πανηγύρια. Σηκώθηκε να πανηγυρίσει το 1-1 και του γύρισε το πόδι να μου. Και γυρνά και μου λέει: έχω πάθει μάλλο διάστρεμα. Μόνο εμείς μπορούμε σε καφενείο. Το νιώθω γιατί πριν πήγαμε το αποτέλεσμα. Έτσι έχω. Έχει πάει στο πόδι του. Έχει υπηρετήσει παραπάνω μέρο του στρατό. Γιατί. Γιατί τι πανηγυρίσες. Ναι, βγήκαμε άδεια να δω το Άρης Ατλέτικο. Ναι. Και στα πανηγύρια στραμπούληξα το πόδι και κατέληξα στο 4-24. Ξέρεις, και υπηρέτησε γιατί δεν είχα άλλη αναρωτική. Ναι, για τον Άρη, ρε, για τον Άρη, βρε. Λοιπόν, παρακάτω. ΑΕΚ Πανιόνιος. ΑΕΚ Πανιόνιος, το δώσαμε αυτό, 1-0. Μπράβο. Ρε, δύο σκοράκια έχω πιάσει μέχρι στιγμής και τέσσερα σημεία. Σημεία. Ναι. Παναγιά και Χριστέ. Και Λεβαδιακός Λάρισα. Το έδωσα 1-0. Έπιασες κι άλλο σημείο. 2-1. Ρε... μια ανατροπή. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Ναι, ανατροπή. Εντάξει. Ανατροπή από 0-1. Ρε, εγώ πήγα πάρα πολύ καλό στο στοίχημα τώρα. Τι μου λες, τις προβλέψεις. Φυσικά και όχι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό δεν το έβγαλα γιατί πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα την. Ήμουν σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα γκελάρει. Και ξεκινήσαμε... εγώ, ρε, φίλε, το και ξεκινήσαμε πίστευα σε καλή ανάγνωση, αλλά πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει κιόλας. Εν τέλει ένα έρθει το παιχνίδι. Το δώσα 0-1. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν σίγουρος ότι θα γκελάρει. Και μάλιστα θα γκελάρει και με το συγκεκριμένο τρόπο. Και εγώ το πίστευα αυτό το παιχνίδι ότι θα γκελάρει. Να, και σήμερα Απόλλωνος Μήνης Πανετολικός 7:30. Ένα παιχνίδι που θα ενώσει όλη τη φιλαθλή Ελλάδα. Θα κάνει το φιλονομικό. Τι το έχουμε δώσει αυτό, 0-2. Πρωτοσέλιδο πράσινη, είδατε. Όχι. Θα μας ενημερώσει. Γαύρι Μουνιέ, το λένε και σα τελείωσε στο 87. Εσύ, παιδιά, κεφαλικά έπαθα μέχρι να τελειώσει. Έτσι γράφει, ποτέ ξανά και τέτοια. Α, ο καθένας έχει τα δικά του. Δηλαδή, η πράσινη ασχολείται με το ότι ο Ολυμπιακός πλέον χάνει και αυτό στην κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εν τέλει. Λοιπόν, να πούμε ναι, βαθμολογία. Ναι, 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 με λίγη σοβαρότητα. Να πούμε βαθμολογία με σοβαρότητα. Μέχρι τώρα, όχι, μέχρι τώρα τη λέγαμε γιατί είχε κροματικότητα βαθμολογία. Ναι, τώρα θα την πούμε απλά με σοβαρότητα. Τώρα δεν μας συμφέρει καθόλου. Δεν είναι ωραία η βαθμολογία. Κλείστε, τώρα είναι η ώρα της βαθμολογίας. Ακούστε από τον δεύτερο και μετά, ναι. ΑΕΚ με 24 αγώνες, 54 βαθμούς. ΠΑΟΚ με 23 αγώνες, 52 βαθμούς. Εκκρεμεί η απόφαση σημερινή. Ακριβώς. Αν λέμε τώρα, άμα εξετάσουμε και το σενάριο βέβαια του να γίνει το παιχνίδι, αλλάζει όλο πάλι όλο το πρωτάθλημα. Τώρα το έχουμε λίγο πολύ σαν σχεδόν σίγουρο. Δεν το πολύ πιστεύει και ο κόσμος της ομάδας και τα δεδομένα τουλάχιστον έτσι πως τα ερμηνεύουμε καθαρά καθηφενιακά. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει και τους βαθμούς, να πάει δηλαδή στους 49. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η στεναχώρια. Στη χειρότερη περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τους 49, στην καλύτερη θα φτάσει στους 55 και φτάνει και, και έχει και την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή στο κήπεδό του. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι άγνωστο πόσους βαθμούς έχει, κυμαίνεται από 49 μέχρι 55. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή μπορεί να καταλήξει να παίρνει πρωτάθλημα, αλλά να μην βγαίνει και Ευρώπη. Είναι στα όρια του στατιστικού να δηλαδή. Δεν ξέρουμε και πώς να κινηθούμε, μάλιστα. Λοιπόν, τρίτος είναι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος με 24 αγώνες και 46 βαθμούς. Τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός με 23 αγώνες, 44 βαθμούς. Λογίζεται το μείον 3. Λογίζεται το μείον 3, το οποίο το έχει πάει σε έφεση. Και δεν υπολογίζεται και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Άρα
ο Ολυμπιακός κυμαίνεται από 44. Αντικατάσταση. Έως 50. Ως 50. Συν 350. Έβαλες άνθρωπο να κάνει μαθηματικά αυτό. Τώρα. Ως 50. Είναι από 44 έως 50. Διαλέχτε εσείς τώρα τι θέλετε να δώσετε. Είναι βαθμολογία με πρωτοβουλία. Ναι. Αυτή που έχουμε στη φετινή Super League. Τι ομάδα είσαι και τι βαθμολογίες. Φτιάξει βαθμολογία με βάση επιθυμίες σου, με τις ανάγκες σου. Ναι. Επιθυμία στα χέρια των εργατών και των αναγκών τους. Ναι. Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες έχουν 24 παιχνίδια. Η Ξάνθη 32 βαθμούς, όσους και ο Πανιώνιος και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Παναθηναϊκός 31, ο ΠΑΣ Γιάννενα 30. Ο Πανετολικός, συγγνώμη, έχει 23 παιχνίδια, ναι, 29 ναι. Γιατί παίζει σήμερα. Ναι. Ο Λεβαδιακός επίσης 29, η Λάρισα 25, η Λαμία 23, η Κέρκυρα 19. Ο Απόλλων Σμύρνης με ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται σήμερα 16 και ο Πλατανιάς στην τελευταία θέση με 10 βαθμούς. Για μένα η είδηση είναι ότι ο Λεβαδιακός, που μπορεί να θέσει, διεκδικεί την Ευρώπη. Ναι, εάν δηλαδή. Όσο και ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Αν ας πούμε ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ κατακτήσουν το κύπελο Ελλάδος, θα βγει και ο πέμπτος στην Ευρώπη. Η πέμπτη είναι αυτή τη στιγμή ξανά με 32. Ο Λεβαδιακός έχει 29. Ναι. Ερχόμαστε, τρένο. Γιατί τίποτα. Λεβαδιακός. Γιατί όχι. 3-0 ημίχρονο. 3-7 τελικό. Ζούμε για αυτές τις μεγάλες στιγμές και θα παλέψουμε για να βγάλουμε. Γίνεται και εκεί μια ωραία μάχη. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά τα δικαστικά. Ναι, που δεν θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται, μα δεν θα γίνει. Ήδη σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν. Να οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Τώρα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η ποινή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο πρώτος βαθμός για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Αν πάει σε έφεση και αργήσει να εκδικαστεί και ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ναι. Και πάμε Ιούνιο. Ναι. Που οι παίκτες έχουν αποδεσμευθεί. Ή μπορεί να έχουν αλλάξει ομάδα. Με ποιον θα παίξουν, με τι ρόστερ παίζουν. Με τα under 17. Δεν ξέρω. Αρχίσαμε τα δεν ξέρω. Μα εδώ υπάρχει το εξής επίσης οξύμορο της υπόθεσης. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή εκτεί την ποινή του, δηλαδή παίζει με κεκλεισμένο θυρών, είναι στην έφεση. Δηλαδή, αν στην έφεση δικαιωθεί, τι θα γίνει. Θα πρέπει να ξαναγίνουν τα παιχνίδια με κόσμο. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι παράνοια ζούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης οι εφέσεις γιατί δεν εκδικάζονται άμεσα. Αυτό δεν έχει διευκρινίσει. Ένα είναι αυτό το ερώτημα και το δεύτερο από τη στιγμή που δεν εκδικάζονται άμεσα. Γιατί τηρούν τις ποινές τους ενώ δεν έχει εκδικαστεί. Θέλει αριθμό πρωτοκόλλου, θέλει να μην είναι αργία. Άρα δικαιώνει στην ΑΕΚ να διακοπεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να μην είναι αργία, να είναι ο προϊστάμενος εδώ και να έχει πιει καφέ. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, φίλε μου Μπάμπη, είναι το μοναδικό Σαββατοκύριακο που έκατσα και είδα ένα παιχνίδι παραπάνω ελληνικό από ό,τι ευρωπαϊκό. Δηλαδή, είδα ευρωπαϊκά 2 και ελληνικά 3 παιχνίδια. Ποια είδες ευρωπαϊκά και ποια ελληνικά? Ευρωπαϊκά είδα τη Λίβερπουλ και είδα το Λειψία Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Μπράβο σου. Μπράβο, Λειψία Ντόρτμουντ. Μπράβο, εντάξει. Ένα-δύο λοιπόν, δεν τελείωσε. Και ελληνικά να φανταστώ, είδες χθες τα πήρε σέρια από τις 3 η ώρα μέχρι τις 9.30. Χθες ήταν η μέρα του ποδοσφαίρου, ήταν η γυναίκα, πήρε τα παιδιά που φύγανε. Εντάξει, ζωάρα. Λοιπόν, ναι. Εγώ πάλι ρε παιδιά, λένε ότι βελτιώθηκε η διαιτησία ελληνική και όλα αυτά και το ένα άλλο. Βελτιώθηκε βέβαια λέγοντας, τα λένε έτσι, γιατί δεν ευνοείται ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό. Αυτό εκλαμβάνω εγώ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ χθες, γιατί βλέπω τα ίδια και χειρότερα. Παραδείγματος χάρη χθες στο ΑΕΚ Πανιώνιος, αυτό το μαρκάρισμα που έγινε μπροστά στο διαιτητή και μπροστά στον εφόπτη, φίλε μου, ήταν καραμπινάτη κόκκινη και δεν την είδε ούτε καν τον κίτρινο δεν την έδειξε. Για ποιο μαρκάρισμα, ποια φάση? Είναι μια φάση ακριβώς μπροστά στον εφόπτη εκεί στους πάγκους μπροστά, που πάει να του πάρει τα νιάτα, μιλάμε με δύο πόδια τέτοιο, τάκλιν. Και καραμπινάτη κόκκινη. Καραμπινάτη, όταν μιλάμε καραμπινάτη, αλλά την πάπια ο διαιτητής. Δεν νομίζω ότι βελτιώθηκαν τα πράγματα. Και δεν βλέπω να κάποιος να προσπαθεί να τα βελτιώσει. Αφού το ξεκινήσατε, να βελτιώσετε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί τα αφήνετε τώρα. Πάντα οι μεγάλοι θα ευνοούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα παγκοσμίως. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά μόνο στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβες. Παντού. Ο παίκτης του Πανιωνίου το έκανε το τάκι. Α, ναι. Α, μάλιστα. Βέβαια, ναι. Κατάλαβα που πηγαίνει η αιχμή σου. Και, ναι.
Και τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Το πάω ξέρω Αστέρα Τρίπολης. Αυτό δεν το είδα γιατί ήταν νωρίς πριν σήμερα. Mm-hmm. Μετά με λέγανε για το πέναλτι, ξέρω εγώ, το Αντάλλα στο Facebook. Εκεί μιλούσαν κάτι φιλαράκια και τέτοια. Πιο μαϊμού και πιο ουρακοτάκο από αυτό το πέναλτι που πήρε ο Πάουκ δεν το πήρε κανένα. Πάντως ο Πάουκ, άμα ήθελε ο Σιδηρόπουλος να ευνοήσει τον Πάουκ, θα άφηνε τον γκολ που μπήκε και. Δεν σου είπε κανένας. Δεν σου είπε κανένας καταρχήν ότι χθες έγινε σφαγή. Ναι, αν ήθελε να τον σπρώξει τον Πάουκ. Ειλικρινά ήταν από τα παλιά του Ολυμπιακού, τα παλιά καλά. Τέλο πάντων, εγώ δεν είδα πάντως κανένα του Αστέρα να διαμαρτύρεται. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάμπη, κάνει λάθο. Το γκολ δεν το ακύρωσε ο διαιτητής, ναι, το ακύρωσε ο πόπτης. Και έχει συμμετοχή ο παίκτης, γιατί τα ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει. Έχει συμμετοχή ο παίκτης στη φάση άμανης. Σηκώνεται να πάρει και παλιά. Έτσι. Εντάξει, δεν γκρίνιαξε κανένας Πάουξης ιδιαίτερα. Όχι ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Όταν λες, γιατί εκτίθεσαι, λες ότι βγήκε και η ΑΚ, βγήκε και ο Πάουξ και λέει να κάνουμε εξυγίαση του ποδοσφαίρου. Και βλέπουν αυτά τα στηρίγματα από κόσμο. Δεν θα σε πάρει από το Γιούχα. Δεν θα σε πάρει. Ναι. Τι παραμυθάζει, ρε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Τάσος είμαι. Έλα ρε Τάσο, τι έγινε. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Ο Τάσος είμαι από την Τούμπα. Τάσος από την Τούμπα, Ολυμπιακός. Γεια σου Τάσο. Κάσπα, οξύ δεν θα πάρει σήμερα. Ναι. Πήρανε στην πρώτη ώρα. Εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει το χάλι του. Ναι. Πήρε και ένα μεγάλο μαϊμού. Ναι. Γίνονται αυτά, τι να κάνουμε. Από εδώ και πέρα. Κοιτάμε του χρόνου. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και εύχομαι καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θες να το πάρει η ΑΕΚ δηλαδή. Όπως έγινε. Προτιμάς να το πάρει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος Ολυμπιακός. Από τους δύο. Δεν σε ενδιαφέρει κιόλα. Δεν το παίρνει λίγο Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, πού να το πάρει με το κεφάλι. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Να σε καλά, Τάσο μου. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πώς πάει. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, από οξύς. Γεια σου. Εχθές στην Τρίπολη, πιστεύω έπαιξε λίγο εναντίον του ΠΑΟΚ. Η διαιτησία λες. Ναι, στο πέναλτι του Βαρέλα, ναι. Τον κυρωθένει γκολ. Πιστεύω καθαρό το πέναλτι του Βαρέλα. Δηλαδή είναι τράβηγμα προς τα κάτω γιατί η μπάλα πάει πάνω του. Κοίταξε, ανάλογο, ανάλογο πέναλτι πήρε ο Πάκ περίπου. Μπράβο, αυτό το πανετολικό. Ναι. Αυτό. Εντάξει, η ΑΕΚ μπορούσε να καταγγείλει το Μυραλάς. Ναι. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά βλέπω συμμαχία, δυστυχώς. Συμμαχία... Ολυμπιακού ΑΕΚ. Για να μην το πάρει προφανώς ο ΠΑΟΚ, γιατί αν το πάρει μπάμπι ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα πειράξει πάρα πολλούς. Και όχι μόνο αθλητικά και πολιτικά. Βλέπεις βαθύτατα τώρα, βλέπεις πιο μέσα. Ότι έτσι πιστεύω. Είναι και πολιτικό το ζήτημα. Έτσι πιστεύω γιατί το Τσίπρα δεν το θέλουνε. Ή από κάτω. Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα, τόσο βαθιά δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε, αλλά... Καλά, σίγουρα υποθέσεις κάνουμε, ναι. Ναι, καλά, εντάξει, τα λέμε αυτά, αλλά δεν. Δηλαδή η ΑΕΚ. Θεωρείς και ο Ολυμπιακός είναι μαζί με τον Κυριακό, ας πούμε, για να το ελληνεύσουμε. Έτσι, εντάξει, αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια ένωση. Μια ένωση που πάει να πάρει το πρωτάθλημα από το πουθενά, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα. Μπράβο. Αυτό υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, από το πουθενά τελείως. Κοίταξε, αν έχεις τώρα ένα μάτσο το οποίο δεν έχει κρυφτεί και περιμένεις να δεις αν θα το παίξεις, αν θα το παίξεις, αν σου αφαιρέσουν τρεις, αν σου αφαιρέσουν δύο κτλ. Έχεις και μια ψυχολογική σαν παίχτης παραπάνω. Αλλά την Τετάρτη αυτό δεν φάνηκε. Ο Πάκου πήγε, πέρασε τρένο μέσα από τη Νέα Σμύρνη, ναι, με πολύ καλή εμφάνιση. Αυτό προξένει ιδιαίτερη εντύπωση. Την Τετάρτη όλοι μιλούσαν και λέγανε τι μικρονάρα έκανε ο Πάκου, τουλάχιστον το πρώτο. Τι ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και Άγιαξ θύμιζε το 70 και αυτά. Και ξαφνικά μετά από τέσσερις μέρες είναι μέρα με τη νύχτα. Κοίτα, εγώ πιστεύω εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Όσο θα είναι, θα γίνει ροντέο, πιστεύω. Θεωρείς ότι παίζει ρόλο η απόφαση. Θεωρείς ότι θα πάρει τους βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ. Δεν τους έχει χάσει. Θα παιχτεί το παιχνίδι. Θα μάθουμε σε λίγο, βέβαια. Εντάξει, αλλά ναι. Θα παιχτεί ξανά το παιχνίδι. Δευτέρα κοντή γιορτή. Μάλιστα. Να σε καλά. Καλό δρόμο. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, τσαό. Επόμενη αγωνιστική. Επόμενη. Έχει πάλι, ναι, όπως είπε ο φίλος μας, Μάτσο Ρονταίο. Πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα διεξαχθεί με κόσμο, αν τι βαθμολογίες θα έχει. 7.30 είναι, ναι, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Τι άλλο, έχει κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει. Πλατανιά ο
Ολυμπιακός. Ναι, έχει Λαμία Λεβαδιακό στο τέρμι της Ρεάς Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Οι παλαιοελλαδίτες παίζουν μεταξύ τους. Τι μπορεί να σε ενδιαφέρει από τη Super League. Λες, είπαμε... Συγγνώμη, έχει Πανιώνιος Ατρόμητος. Πανιώνιος Ατρόμητος, πάλι ωραίο. Α, δύο συνοικίες της Αθήνας. Ωραία ματσάκια, ωραία ματσάκια. Και Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Όλα είναι αμφίροπα. Τρία βότσι είχε εδώ, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όλα αμφίροπα, αλλά είδες, παίζουν όλοι, είναι κοντά και διεκδικούν κοινούς στόχους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τον Πλατανιά δεν είναι κοντά και δεν διεκδικούν κοινούς στόχους. Και μετά από την 26η αγωνιστική και μέχρι και το τέλος γίνονται όλοι οι αγώνες Κυριακή στις 7. Ναι, έπρεπε. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει. Όχι, ρε, ποιο το. Ναι, την 26η αγωνιστική στις 18 Μαρτίου ξεκινάει αυτό. Αγωνιστικές, πάντα 26, 27, 28. Παιδιά, είναι οι τρεις τελευταίες γίνονται στις 7. 5. Πότε αποφασιστήκε αυτό? Εδώ πέρα το έχει το πρόγραμμα κανονικά. Εγώ θυμάμαι 4, φαντάζομαι. Εγώ έχω εδώ 3. Ο καθένας έχει δικό του πρόγραμμα. Δεν νομίζω να. Ποιο βλέπεις? Η σκορ βλέπω εγώ. Όχι, εγώ βλέπω γκαζέτα. Γκαζέτα. Τι να σου πω, λες να έχει αποφασιστεί τέτοιο πράγμα, δεν το γνωρίζουμε. Εντάξει, να μην παραερμηνεύσουμε. Να επανέλθω λίγο. Στην παρούσα φάση τα μάτσα θα γίνουν σε διαφορετικές ώρες. Στην 20. Ναι. Ποια είμαστε τώρα, 25η αγωνιστική ημέρα. Στην 26η, ναι. Δηλαδή Κυριακή 18. Ναι, μπορεί κιόλα να ισχύει, να το λέγει η γκαζέτα. Ναι. Το γκαζέτα το έχει όλα Κυριακή στις 7. Να πω κάτι, το site Super League έχει πέσει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα ένα πρωί είναι τώρα νηστάζω γι' αυτό. Όχι, από χθες το βράδυ έχει πέσει. Τι? Αναβάθμιση. Α, μάλιστα. Εξυγίανση. Κάνουν στο site τη Super League. Εκεί ήθελα να καταλήξω το μέχρι τώρα, μια και είπες εξυγίανση. Ο φίλος ο προηγούμενος που είπε πάλι για εξυγίανση και το μέχρι. Αυτό με την εξυγίανση παίζει να έχει καμιά 4-5 χρόνια που έχει υποθεί. Ωραία, τώρα δηλαδή δεν έχει μιλήσει κανένας ΠΑΟΚ επίσημα για εξυγίανση. Καμιά για εξυγίανση. Κανείς δεν μιλάει για εξυγίανση του ποδοσφαίρου πλέον. Το είπανε μια φορά τότε που δίνανε χέρια με αλαφούζους ο Ιβάν που πήγαινε, όχι περάστε εσείς και τέτοια. Από εκεί και πέρα δεν έχει ξαναμιλήσει κανείς. Το θέμα είναι το εξής, ότι κατά γενική ομολογία, και άμα πρέπει να είσαι τυφλός για να το παραδεχθείς, το φετινό πρωτάθλημα, πέρα από όλα τα άλλα τα εξωαγωνιστικά, αγωνιστικά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα, αυτό για μένα τουλάχιστον σημαίνει κάτι, ότι κάπως ρε παιδί μου τουλάχιστον φτάσαμε πόσο του Μάρτη, 5 του Μάρτη και δεν έχουμε πρωταθλητή. Που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε. Έχουμε μια σχόλια. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα προόδου. Δεν ξέρω αν είναι παροδικό ή φαινομενικό. Θα φανεί και τις επόμενες σεζόν. Πάντως, στην παρούσα φάση, τουλάχιστον καθόμαστε και βλέπουμε μπαλίτσες και ασχολούμαστε. Έχουμε λίγο πιο μακριά. Βριζόμαστε, Αριανή Πάουξ. Εντάξει, να αυτό. Άρα, είμαστε χάλια. Ξέρω, στο πάρει ο Πάουξ. Για μένα κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά τον Πάουξ, η ΑΚ έχει Παναθηναϊκό. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Μετά τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ. Πλατανιάς ΑΕΚ. Τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις πιθανές γκέλες. Όχι, αυτό λέω. Τα έχω και εγώ. Να ψάξουμε να βρούμε τις πιθανές γκέλες της ΑΕΚ. Η γκέλα είναι με τον Παναθηναϊκό. Λες ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τόση ζημιά και να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό προτελευταία αγωνιστική για να το πανηγυρίσει εκεί. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει ζημιά και στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός? Καλά, σίγουρα εννοείται. Παναθηναϊκός. Δηλαδή, η γκέλα η οποία μπορεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι με τον Παναθηναϊκό. Χτες φίλοι της ΑΕΚ όμως πέτυχαν την αποστολή του Παναθηναϊκού όταν πήγαινε στο Καραϊσκάκι και τη χειροκροτούσαν και του λέγανε παιχταράδες, πάτε να πάρετε το βαστό, δείτε το πρωτάθλημα και τέτοια. Εντάξει, έχουν γίνει αυτά στο παρελθόν. Και σε αυτό όμως είναι πολύ πιο υγιές από το να πετάς πέτρες. Καλά, ναι, μακάρι, ναι, πάνε, πες αυτό. Ναι. Πες, τους εκφράζεις. Δηλαδή, αυτό είναι φυσιολογικό τώρα. Και υγιές. Δεν όχι στο να τους περιμένουν στις γέφυρες και να πετράνε πέτρες. Τέλος πάντων, ναι, τη συζητάμε. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μια πιθανότητα αγγέλας με τον Παναθηναϊκό στην 26η αγωνιστική. Επίσης έχει και μια πιθανότητα αγγέλας στην 28η αγωνιστική. Στην το Λεβαδιακό. Λες, το Λεβαδιακό που θα κυνηγάει το τρένο της Ευρώπης 27η τον Πλατανιά. Ο Λεβαδιακός, θυμάστε αν έχει είτε στα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες 5 αγωνιστικές, να μην πω παραπάνω. Ναι, αλλά στις τελευταίες αγωνιστικές έκανε τον Τεμαράς για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Τώρα το χαμένο έχει ένα πολύ κερδισμένο έδαφος. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να τον ενδιαφέρει η Ευρώπη. Θα δούμε, θα δούμε. Μετά τον Λεβαδιακό, η ΑΕΚ παίζει με την Κέρκυρα εκτός. Η Κέρκυρα ενδεχομένως να παλεύει για την σωτηρία της. Και τελευταία αγωνιστική με τον Απόλλωνα που και αυτός ενδεχομένως να παλεύει με τη σωτηρία. Μπορεί και να έχει πέσει. Η ΑΕΚ γενικά έχει πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Η ΑΕΚ έχει παίζει με αυτούς που παλεύουν γενικά. Μπορεί να είναι και ξεκάθαρα τα πράγματα, να έχει καθαρίσει. Δηλαδή ο Απόλλωνα είναι υποβιβασμένος, η Κέρκυρα να είναι σωμένη προτελευταία αγωνιστική. Αγωνιστικά έχει καλό πρόγραμμα. Πάρα πολύ καλό πρόγραμμα έχει η ΑΕΚ. Βάσει βαθμολογίας έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και μιλάμε. Στο λέει ρε παιδί μου, μπορεί να παλεύουν για σωτηρία, ο άλλος μπορεί να παλεύει για Ευρώπη. Τώρα γελάω λίγο.
που ακούω Λεβαδιακό Ευρώπη, μου έρχεται να κάνω. Γιατί, γιατί. Καταρχήν, οι φίλοι τη ΑΕΚ χθες που ήταν, πανηγυρίζανε προφανώς την επιτυχία του Αστέρα Τρίπολης και τον απόλυτο βαθμό του ΠΑΟΚ. Νομίζω, θα σου πω τώρα εδώ, γιατί είμαστε 3-4 επίπεδα πιο μακριά. Το παιχνίδι που θα καθορίσει την πορεία τη ΑΕΚ είναι το σημερινό. Απόλλων Σμύρνης Πανετολικός. Αν ο Απόλλων Σμύρνης χάσει και αυτό το παιχνίδι. Έχει πέσει και μαθηματικά μάλλον. Όχι, Απόλλων, όχι ρε, είναι 16-19 με την Κερκυρά. Αλλά εντάξει, έχει μια τεράστια απώλεια. Αλλά παίζει με την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική. Οπότε εκεί θα έχει κρυθεί. Πρέπει να βρούμε το αποτέλεσμα του. Να βρούμε το πρόγραμμα του Απόλλων Σμύρνης για να καταλάβουμε αν η ΑΕΚ θα κάνει. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερο πρόγραμμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με ΑΕΚ, μετά παίζει με Ατρόμητο εκτός. Ακριβώς. Με Πανιόνιο εντός. Με Ξάνθη εντός. Με Ξάνθη εντός. Παίζει σίγουρα για Ευρώπη. Παίζει και η Ξάνθη σίγουρα για Ευρώπη. Με Παναθηναϊκό εκτός. Και στην τελευταία αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τον Πλατανιά. Οπότε. Εντάξει, το τελευταίο μάτς το λες. Ναι. Το τελευταίο μάτς, εντάξει, το λες. Αλλά γενικότερο ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την. Άι και φάνηκε αυτό. Είχε και τον Αστέρα που λέγανε πάρα πολύ ότι πρέπει να προσέξει ο Αστέρας, δεν είναι. Και ήρθε η απώλεια. Άρα, αν γι' αυτό ο κόσμος είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος σήμερα, ότι αν δεν γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τα πράγματα είναι σχεδόν απίθανε όσο ακατόρθωτα. Γιατί και η ΑΕΚ τώρα αρχίζει και. Όχι ανεβάζει στροφές, αρχίζει σιγά σιγά και ξεκουράζεται με την έννοια ότι δεν έχει τα μεσοβόμαδα παιχνίδια και αποκλειστεί από την Ευρώπη. Αυτά η ΑΕΚ είναι μόνιμα το over μισό, δεν είναι ποτέ over 1,5. Τους... Είναι 1-0, Σάντος. 1-0, Σάντος. 1-0. Αυτά, τα ιβυρικά. Τα ιβυρικά. Επίσης να σας πω κάτι, γιατί έχει 2 εβδομάδες διακοπή το πρωτάθλημα. Αυτό δεν, πότε την έχει, δεν το καταλάβω. Το Πάσχα. Να ψήσουμε κανένα αρνάκι. Ωραία, 1 εβδομάδα, να μην έχουμε την Κυριακή του Πάσχα. Στις 15 γιατί να μην παίξουν. Μπορεί να το κάνει για τους παλαιομερολογίτες, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι ένα των καθολικών και ένα των ορθοδόξων. Ναι, δεν ξέρεις πώς πάει το πράγμα. 2 εβδομάδες, ρε. Ναι. Μία του μήνα παίζουν και μετά ξαναπαίζουν 22. Και τι θα λέμε εμείς εδώ στα ράδια. Άδες του δημοσίου, έτσι. Καλύτερα για εμάς, εντάξει. 2 εβδομάδες έρευνες. Τουλάχιστον. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. 7:30 έχουμε την Intervente πάντα κοντά μας. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Η Intervente μας ενημερώνει για Ισπανίες και Αγγλίες ως επιτοπλίστων. Μια μικρή ματιά το τι έγινε το Σαββατοκύριακο στην Premier League. Manchester City Chelsea 1-0. Χθες το πιάσει η Βουγιούκα εδώ και πανηγυρίζει. Όχι, δεν το και πανηγυρίζω για την ομάδα μου. Είσαι Manchester City. Είμαι Manchester City. Αυτό δεν το ήξερα. Παιδί. Αλήθεια. Πραγματικά από παιδί. Τι εννοείς από παιδί δηλαδή. Από 90s. Από Oasis, θα καταλάβω. Ναι, από τότε που ήμασταν χάλια ομάδα. Brighton Arsenal 2-1. Εντάξει, η Arsenal συνεχίζει το μεγάλο της έργο. Liverpool Newcastle 2-0. Watford West Brom 1-0, Leicester Bournemouth 1-1, Southampton Stoke 0-0, Swansea West Ham 4-1, Tottenham Huddersfield 2-0 και Burnley Everton 2-1. Σήμερα Crystal Palace, η Crystal Palace που δέχεται τη Manchester United. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας, 7:41 πρώτα λεπτά. 2-31-0-287 και 38 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook. Και εκεί ανταμονόμαστε. Με Super League, εντάξει, σχετικά ολοκληρώσαμε. Μια ψηλή να δούμε και football και League 1 και 2. League 1 και 2. Γιατί εκεί... Πού είσαι, μωρέ, στην Ισπανία, League 1 και 2. Μα αφού έτσι λέγονται, τι να κάνουμε. Πες γάμα να νιώσω. Όχι, εμείς τα μιλάμε επισήμως. Λοιπόν. Με τα χαρτιά. Football League. Ναι. Αποτελέσματα. Όφη Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Αχαρναϊκός Καραϊσκάκης 0-3. Βέρι Απόλλων Λάρισας 0-3. Παναχαϊκή Καλυθέα 1-0. Σπάρτη Απόλλων Πόντου 0-4. Δόξα Δράμας Αιγινιακός 3-3. Πανσεραϊκός Πανεγιάλιος 3-0. Αυτό ήθελα να ακούσω. Και Άρης Τρίκαλα 0-0. Σήμερα έχουμε το Κις Αμικός Εργοτέλης. Βαθμολογία για τον. Βαθμολογία. Αίτητο Άρη, αλλά με συνεχόμενες ισοπαλίες. Εντάξει, είχαμε ένα 0-4 την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν συνεχόμενο. Ναι, 0-4. Δεν κέρδισε τον Κυριακό την προηγούμενη αγωνιστική. 1-4. Ναι. Είναι λίγο μαζεμένες, μάλλον γι' αυτό μου. Όχι, απλά είναι 4 όλες και όλες. Δηλαδή δεν είναι μαζεμένες.
Καλημέρα, Μαρία Ζαμπέτη. Σε σένα στέλνει, σε μένα τίποτα, εντάξει. Σε μένα στέλνει. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Άντε, σταμάτα. Κάνεις και ζύγες. Θα μην κάνω. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Άρης, χωρίς ήττα ακόμα, με 49 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Όφη, τρίτη η Παναχαϊκή. 45 Όφη. 45 η Παναχαϊκή, 43. Κισαμικός, Απόλλων Λάρισας, Τρίκαλα και Δόξα Δράμας, 31. Καραϊσκάκης, 29. Απόλλων Πόντου, 28. Σπάρτη 25, ο Γυνιακός 23, η Αναγέννηση Καρδίτσας 21, Εργοτέλης 17, Πανσεραϊκός Πανεγιάλιος 16, Καλυθέα 14, η Βέρεια η οποία μας χαιρέτησε 5 και ο Αχαρναϊκός με τους υπέροχους μείον 51 βαθμούς. Το παλεύουμε, 16, έχουμε 21, έχει η Καρδίτσα, είμαστε στους 5 βαθμούς διαφορά. Άμα κανένα 2, 3, 4, 5, 6 ακόμα αποσυρθούν, ίσως να καταφέρουμε. Τώρα παίζουμε με Καλαμαριά, την επόμενη αγωνιστική. Ερχόμαστε. Από όλων πόντου, Πάνσερα και ο Άρης τι έχει. Ο Άρης παίζει μέσα στην Καλυθέα. Μέσα στην Καλυθέα, μάλιστα. Και σταμάτα να κράζεις το Διαμαντόπουλο, γιατί είναι ο πρώτος σου σκόρερ. Τίποτα, δεν βλέπετε μπάλα, είναι πρώτος σκόρερ. Πώς είσαι. Δηλαδή, έτσι σας βάζει γκολ. Ναι, κάτσε, τρελάθηκε τώρα. Περίμενε. Ο Διαμαντόπουλος έβαλε γκολ εκεί που ο Άρης έχει βάλει 4. Βρε, είναι πρώτο σκόρερ. Ο Διαμαντόπουλος έβαλε γκολ εκεί που ο Άρης έχει βάλει 3. Σε ένα μάτς που είναι 0-0 και θέλουμε κάποιον να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Ο Πλατέλας. Μα εκείνο το θέμα ότι ο Διαμαντόπουλος δεν είναι επιθετικός ο δίσμηρος. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Το Τζέζαρε. Εγινιακό Σόφι έχει επίσης την επόμενη αγωνιστική και η Παναχαϊκή παίζει με τον Εργοτέλη. Δηλαδή ουσιαστικά κοιτά του 6 βαθμού διαφορά που. Ο Κισαμικός θα πάρει του 3 βαθμού γιατί παίζει με τον Αχαρναϊκό. Ο Καραϊσιάκης θα πάρει 3 βαθμού γιατί παίζει με τον Εργοτέλη. Όλοι θα παίρνουν από κάτι σε αυτή την αγωνιστική. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Αυτό που κάνει εκπομπή με τον Τζομπατζόγλου, πώς λέγεται. Αυτό που κάνει εκπομπή με τον Τζομπατζόγλου. Σε ποια από τις δύο, γιατί δύο κάνουν εκπομπές με τον Τζομπατζόγλου. Ένας. Στις 10 ή στις 12. 10-12 Μάριος Ασλαμής και Χρύσα Τσαλτίδης και 12-2 Σταύρος Κόλκας. Ευχαριστώ. Μάλιστα καλά. Ό,τι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Για τη δικιά μας εκπομπή δεν ενδιαφέρεται κανένας. Τίποτα. Πληροφορίες. Εντάξει, οκ. Μπορούμε να σε ενημερώσουμε για άλλους σταθμούς. Αν δεν θέλετε μπορούμε. Είναι πάνω κάτω. Ναι, λίγο πολύ. Είμαστε μια οικογένεια εδώ στην Θεσσαλονίκη. 2-31-0-87 και 3 οκτάρια για να τα ρωτήσετε. Ποιος κάνει εκπομπή με τον Βασιλόπουλο, ποιος κάνει εκπομπή με τον Ζαγόρα, όλα θα σας τα πούμε. Όλο το πρόγραμμα του. Πανίδη, ποιος κάνει εκπομπή. Πολλοί κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, Football League 2. Βεβαίως. Δεν είναι Football League 2, είναι Γάμα Εθνική. Ναι, δεύτερος όμιλος. Παλιά ήταν Football League 2, Ναι, τώρα μάλιστα. Ξανακάναν Γάμα Εθνική. Μάλιστα, μ' άρεσε. Λοιπόν, Αλμοπός Ερυδέας, Άρης Παλαιοχωρίου 0-1. Καμπανιακός Ηρακλής 2-4. Με τον Ηρακλή να τελειώνει το παιχνίδι με 10. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Πιερικός 0-2. Νάουσα Απέλαγκαδά 0-0. Μακεδονιπός Φίλιππος Αλεξάνδρειας 6-0. Καρίτσα Κιλκισιακός 1-1 και Καρδία Εδεσαϊκός 4-1. Έκανε το ρεπό του ο Αγροτικός Και τώρα Σφέρας. Έχουμε πλέον, όλα θα κρυθούν τώρα αυτή την Κυριακή. Να κάτσουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Τι θέμα έχουμε τώρα στο παιχνίδι. Άρης Παλαιοχωρίου Ηρακλής, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Άρης Παλαιοχωρίου Ηρακλής, το γήπεδο του Παλαιοχωρίου έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Έχει μια κερκίδα. Ναι. Ο κόσμος του Ηρακλή πηγαίνει και στα εκτός έδρας και η αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής αρνείται να τελεστεί ο αγώνας στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου γιατί λέει ότι είναι μια κερκίδα, είναι το πολύ για 500 άτομα. Είναι ένα γήπεδο χωριού Χαλκιδικής. Ναι, κλασικό γήπεδο, ναι. Δεν είναι κάτι περίεργο, δηλαδή και εμείς που έχουμε πάει στο γήπεδο της Γαλάτιστας να δούμε ένα γνωστό μας διαιτητή. Και ζητάει δηλαδή η αστυνομική διεύθυνση. Η αστυνομική διεύθυνση ζητάει αλλαγή γηπέδου. Άρα δεν τίθεται θέμα να υπάρξει κάποια απαγόρευση. Όχι. Προς το παρόν δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Φαντάζομαι και να τεθεί τέτοιο θέμα. Δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε κάποιον να πάει την επόμενη Κυριακή στη Χαλκιδική μια γυρομή. Ναι, Χαλκιδική, τώρα που έχει και τώρα πανίγει ο καιρός. Σε παρακαλώ. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει στην Αθήνα. Άρα είδες, έπρεπε να έχει περισσότερες ομάδες Χαλκιδικής για να μην τίθεται θέμα απαγόρευσης μετακινήσεων, διότι ο άλλος θα χρησιμοποιήσω ως πρόσχημα ότι πάω στο εξοχικό μου. Δεν μπορείς να με απαγορεύσεις τώρα να πάω να δω. Σε ποιο Θεσσαλονικιό θα του πεις, δεν θα πας στη Χαλκιδική. Θα ξεσηκωθούν Χαλκιδική. Ένα εξοχικό. Βέβαια. Ένας στους δύο Θεσσαλονικιούς είναι με εξοχικό στη Χαλκιδική. Καλημερίζουμε. Πάντα ο Διόρεγα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας λέει μη παραπονιέσαι, λέει τουλάχιστον ρώτησα για λίμπερο. Ο προηγούμενος ακροατής λέει.
Και όχι για Ράδιο Θεσσαλονίκη την προηγούμενη φορά που μας πήρε τηλέφωνο. Πριν από μια εβδομάδα μας πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και λέει: εδώ ναι, πήρα να πω για το τάδε θέμα που ήταν άσχετο με την θεματολογία της εκπομπής. Λέει: δεν είναι Ράδιο Θεσσαλονίκη εδώ. Λέω: είναι Ράδιο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη. Ο φίλος μας ο Ευθύμης γράφει: έχω παρατηρήσει ότι όποτε βγαίνει η Κατερίνα στην εκπομπή, πάντα έχουμε μια δροσιά εδώ στο Μαϊάμι. Πολύ χαίρομαι. Πρωί έχουμε 15, αλλά μέσα στην ημέρα λέει φτάνει 24-25. Μια χαρά είμαστε. Έφυγαν τα κρύα, μην αγχώνεσαι, Κατερίνα. Ωραία. Χαίρομαι για σένα. Αγχώνεται για τη Βουρβούρο και για το Μαϊάμι. Για δύο πραγματάκια. Να σας πω τα σουσού των Όσκαρ. Τα σουσού των Όσκαρ. Ένα γρήγορο. Λοιπόν, το μενού, γιατί υπάρχει after party μετά την απονομή, ναι, στην οποία είναι καλεσμένοι όλοι οι υποψήφοι και όσοι έχουν παρευρεθεί στο Contact Theater, έχει επιμεληθεί ο γνωστός σεφ Wolfgang Pack. Pack, ναι. Pack. Ναι. Είναι περίπου 60 πιάτα. 60 πιάτα, ναι. Το άτομο. Όχι, δεν είναι πιάτα μερίδες, είναι να, μπουφές με μπουκίτσες. Α, σαν γάμο ένα πράγμα, πάει, ναι, βάζει εκεί ο Μπρατ Πίτ το γεμίζει ως πάνω, ναι, το, ναι, ναι, το πιάτο, ναι, ναι, και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Αποτελείται από μικρά ορεκτικά, από αστακό, ναι, και θαλασσινά, ναι, και πάρα πάρα πολλά γλυκά. Ομολογώ ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι. Στα Όσκαρ. Μην έχει, για... ερχόμαστε τώρα, θα κάνουμε, ναι, τις ταινίες μας και αυτά και τα ντοκιμαντέρ μας. Μα εντάξει. Όταν θα πάμε και θα κατακτήσουμε για εκείνη την κούπα, όταν θα πάρουμε τη Λίγκα, την Ακαδημία. Ρεϊβάν, δεν μπορείς να πάρεις τα Όσκαρ. Να κερδίσει κανένας Έλληνας να πάρει το βραβείο. Έχω να πω για Ιβάν ρεπορτάζ. Χθες ένας φίλος με πήρε τηλέφωνο που αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού Αστέρας Τρίπολης Πάουκ, σκασμένος, βγήκε βόλτα στο Μακεδονία Παλάστα. Κατέβει μια βόλτα στο Λευκό Πύργο και κανείς, ναι, δεν θα βρεθεί που λέει και η ταινία. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα αντάμωσε Ιβάν και Γιώργο Σαββίδη. Και αυτοί σκασμένοι να κάνουν πάνω κάτω βόλτα στο Μακεδονία Παλάστα εκεί στα Πέριξ, να μην πιστεύουν τι ακριβώς συνέβη στην Τρίπολη. Και εμείς πήγαμε, αλλά το Σάββατο. Ναι, δεν πήγατε. Μια φωτογράφηση. Τι φωτογράφηση? Ένα μοντέλο. Ποιο μοντέλο? Δεν ξέραμε. Τι φωτογράφηση? Μια Disney ήταν εκεί. Πού, στο Μακεδονία Παλάστα? Μπροστά στο Μακεδονία Παλάστα. Μπροστά, όχι μέσα. Όχι. Μπροστά. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλα, τα είπαμε όλα νομίζω. Από αθλητικό περιεχόμενο είχαμε και μπάσκετ. Ποιος ασχολείται? Μπάσκετ είχαμε. Είχαμε Παρασκευή. Παρασκευή Euroliga. Ναι, ναι, ήταν του Παναθηναϊκού η πρώτη. Δεν έκατσα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια ήταν για την Ευρωλίγκα, οπότε δεν είναι η πρώτη του ήττα. Δεν ήταν η πρώτη ήττα από τον Ολυμπιακό φέτος. Ναι, ναι, στο τέταρτο παιχνίδι των αναμεταξιδών. Τώρα με μπάσκετ λίγκ. Το είχαμε ξεχάσει αυτό το πρωτάθλημα. Είχα δει τις αγωνιστικές. Έχει Ολυμπιακός Άρης σήμερα στις 6. Ο Αποστόλης είναι σίγουρος για την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τον Άρη τα κέρδισε τα τρίκαλα στο μπάσκετ. Συγγνώμη, ποιος δεν είναι? Με 58-54. Είδες, σε σώζει ο ΠΑΟΚ. Να τώρα ξέρεις, θα αρχίσουν να λένε. Μπορεί να στο γυρίσει κανένα το ματζάκι. Να σου πω την αλήθεια, στο μπάσκετ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σωτηρία. Γιατί τελειώνει και το 24ωρο του Πυρνίκου του Λάσκαρη. Σε κάποιες ώρες τελειώνει. Και άμα δεν φανεί. Για μένα πάντως το γεγονός της αγωνιστικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή η είδηση που διαβάσαμε. Στο Βέλτιν Σαρίνα, το γήπεδο... της Χέρτα είναι το Βελτσαρίνα. Νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ή τη Σάλκε. Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα γερμανικά. Σάλκε το Αφσάλκε Αρίνα. Τότε το Βελτσαρίνα είναι της Χέρτα. Η είδηση έχει ως εξής. Ο παδός... Κι όμως είναι το γήπεδο της Σάλκε. Είδες, καλά το ήξερα. Ναι. Τίποτα έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο παδός της Χέρτα, κυρίες και κύριοι, αυνανίστηκε, λέει η είδηση, στο Βέλτινς Αρίνα. Άρα εκτός έδρας έπαιζε. Εκτός έδρας. Η Σάλκε νίκησε 1-0 τη Χέρτα, αλλά το highlight ήταν όταν ένας οπαδός της ομάδας του Βερολίνου... Η Σάλκε του Βερολίνου δεν είναι? Του Γκελζερκίνχερν. Εντάξει, οκ. Αυνανίστηκε, λέει, στο γήπεδο του Γκελζερκίνχερν. Αυτό πώς το λένε. Και λέει το άρθρο. Το ταξίδι των 575 χιλιόμετρων δεν ήταν ευχάριστο για τους Βερολινέζους, οι οποίοι είδαν τη Χέρτα να γνωρίζει την ήττα από τη Σάλκε. Ναι. Ένας εξ αυτών όμως, ναι, των οπαδών, το απόλαυσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και υπάρχει και φωτογραφία μάλιστα. Αυνανίστηκε πριν την έναρξη αναμέτρησης εξέδεσης του Βέλτιν Σαρίνα, δίπλα σε ομποειδεάτες του.
Ήταν τόση μεγάλη ίσως η προσμονή για το παιχνίδι. Πω μια ομαδάρα και τέτοια. Το είχε πει και ο Ζαχωράκης στο παρελθόν. Χάσαμε λέει την από αυτή μας ένα διάστημα στα μετέπειτα. Σύμφωνα λέει με τις μαρτυρίες, μόλις η παρουσία του έγινε αντιληπτή, συνελήφθη από τους security και απομακρύνθηκε από το γήπεδο του Γκερζιρκίνγκ. Για ποιο λόγο? Πού του πέρασαν χειροπέδες, παιδί μου. Το θέμα είναι πώς πας και το συλλαμβάνεις. Δηλαδή, άμα σε πάρει κανένα σκάγι. Αδερφέ, όλα καλά. Έχει τελειώσει. Έγινε δουλίτσα. Ο κύριος εδώ έχει ολοκληρώσει την πράξη του. Γιατί δεν είναι τώρα να τον κυνηγάς. Μπορεί πάνω στην κορύφωση του πράγματος να έχουμε άλλα. Δεν το πλησιάζει. Αυτά έχουν συμβεί κατά καιρούς. Έχουν συμβεί σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Οι επαγγελματίες εκεί θα μπορούσαν να μας μεταφέρουν τις προετοιμασίες. Το θέμα είναι τώρα αυτός από τι μπορεί να συστάθηκε μια ψυχολογική ανάταση από την προθέρμανση. Δεν ξέρω, εγώ είχα παίξει over μισό τη άλγη και το είχα πιάσει. Αλλά δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τέτοιε φελούρε. Γιατί ίσως αυτή την πράξη πολύ φιλάθλοι χθες μετά το 3-2 του Αστέρα Τρίπολης ΠΑΟΚ μπορεί να είχαν μια έτσι έντονη επιθυμία να προβούν σε τέτοιε πράξεις. Έτσι ξανάρχεται ο κόσμος στα γήπεδα. Τώρα γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να θέλει να πάει να πάρει μάτι. Αλλά έτσι απομακρύνεις τις γυναίκες από τα γήπεδα. Δεν μπορεί και να τους εφέρνεις, αυτό σου λέω. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, ήθελε ρε παιδί μου συγκεκριμένο τώρα να του έβγαλε ένα τέτοιο το γήπεδο. Ότι θα. Αντρίλα, μπορεί να ήταν επόπτης, ας πούμε, και να ήθελε το κοντάρι, τη σημαία, ξέρω εγώ. Να έχουμε να βρούμε. Ήταν ο παδός της Χέρτα ο συγκεκριμένο. Εντάξει, μπράβο το παλικάρι. Και έκανε και τόσο χιλιόμετρα. Τόσο χιλιόμετρα δεν μπορεί. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι που μου κάνει. Εντύπωση. Έχεις κάνει 600 χιλιόμετρα για να πας, γιατί δεν είναι κοντά το κεφάλι. 575 σου λέει τώρα, πιο μακριά από την Αθήνα. Είναι για Αθήνα, ρε παιδί. Όχι, πιο μακριά. Κόρινθο. Κόρινθο. Ναι, δηλαδή για να πας εκεί πέρα να το ζήσεις. Ναι, αλλά όταν θα το ρωτήσουν αυτό, τι έκανες εσύ, ρε στην οπαδική σου κάρικα. Εγώ ρε, το έχω κάνει. Πώς ήταν το ματς χθες, άσε μεγάλη λαλακία. Θα σου απαντούσε. Είστε από αυτό και τέτοια. Λαλακία, να, να φωνάζουν και αντίπαλοι οπαδοί. Τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν και στην Ευρώπη, όχι μόνο. Θα θέλαμε να δούμε στα ελληνικά γήπεδα τα συγκεκριμένα. Είδες και στην πολιτισμένη τη Γερμανία κιόλας. Όχι μόνο. Άσε. Αλλά είναι πια στο εθνικιστικό παραλίγημα και τέτοιο. Δεν με πιάνει αυτό το θέμα. Δεν σε πιάνει. Αυτά τα ωραία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την Ιντερβέντε να σας ενημερώνει. Για αποτελέσματα σε Αγγλίες και Ισπανίες με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις και μια γρήγορη ματιά και στην La Liga. Έχει ωραίο πολλά Ολλάνδα αυτό για να το λες. Το Σαββατοκύριακο Βαλένθια Μπέτις 2-0, Σοσιεδάδ Αλαβές 2-1, Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Όσο κέρδισε και ο Άρης στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι και η Μπαρτσελόνα. Δεν το είδα. Εξαιρετικό φάουλ. Ρεάλ Μαδρίτης Χετάφε 3. Τι κάνει βρε Μπαρτσελόνα τώρα ο Άρης μέχρι και. Έτσι, αυτό. Ναι. Και ο Άρης ένα 0 την κέρδισε και τέτοια. Ρεάλ Μαδρίτης Χετάφε 3-1. Λεγκανές Μάλαγα 2-0. Ντεπορτίβο Λαγκορούνια Ιμπάρ 1-1. Σεβίλια Ατλέτικο Μπιλμπάο 2-0. Και Βιγιαρεάλ Χιρόνα 0-2 σήμερα στις 10 Θέλτα Λας Πάλμας. Αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι από το Λόγο Επειδή. Σας ευχαριστούμε για την. Φεύγουμε ρε. Τελείωσε η εκπομπή μας. Να είδε. Μπούρου, 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 μπούρου. Μιλάμε. Εντάξει, είναι η αθλητική Δευτέρα. Έδειχνε τα γκολ προς το Αστέρας ΠΑΟ και έδειχνε μετά τα αυτά. Τα αυτονόητα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, την παρουσία, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Ακολουθεί ο Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Ψύχρεμα, όμορφα, ωραία, πρωινά, δυνατά, ό,τι και να συμβαίνει στις ομάδες μας. Εντάξει. Ποδοσφαιράκι είναι. Είναι και αυτό το ζήτημα, να έχει βγει και η απόφαση. Όντως. Λογικά θα έχει βγει γιατί είπαμε, καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο τέλεσης του παιχνιδιού ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτήρια εδώ. Να είμαστε καταδικασμένοι να δώσουμε στον Κοσμάκη, μα ζητούσαμε τον. Εξή ώρα, να έρθει κάποιος να κάνει τον τηλεφωνικό. Όποιος θέλει να πάρει εισιτήριο, να έρθει να κάνει τον τηλεφωνητή εδώ 6 με 8 το πρωί. Και εμείς θα μεριμνήσουμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε και μούχτι. Όπως το λέξεις θα γίνει, θα είναι και κλεισμένο τώρα. Στάνταρ. Μόνο που είπες ότι όποιος έρθει σε αυτή την εκπομπή. Άντε, πέστε μια καλημέρα και στην Έλσα που στο 90 σκοράρισα τον Ιγκλέσιας. Λοιπόν, φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσαο.